coach ήττα στον Στρόβολο στο Game 3 ήττα σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να πάει καλή στα υπερτιμά σας. Πολλά τα φάουλ όμως από την ΑΕΚ που σας δυσκόλεψε. Πέστε μας λίγο για το πώς κλείσε το παιχνίδι και τι έπαιτε για τη συνέχεια. Game 4 στην έδρα σας, δεύτερο match game για να πάρετε το πρωτάθλημα. Εντάξει, για ακόμα μια φορά δείξαμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι των Κεραυνών και στην έδρα του Κεραυνού. 25 λεπτά μπορώ να πω ότι δεν θα πω ελέγχαμε, αλλά ισορροπούσαμε καλά το παιχνίδι. Μετά, όπως είπες και εσύ, κάποια προβλήματα με τα φάουλ, κάποια προβλήματα τραυματισμών που προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε κάποιες καταστάσεις και με τον Τέι και με κάποια άλλα παιδιά. Εντάξει, και ο Κεραυνός κέρδισε δίκαια στο τέλος. Ο Χόλινγκουορθ γιατί μόνο 11 λεπτά, είχε κάποιο θέμα τραυματισμού. Είχε κάποιο θέμα τραυματισμού, οπότε προσπαθήσαμε να τον πάρουμε συντηρητικά σήμερα για να είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε, αν χρειαζόταν, να είμαστε 100% πιο κάτω. Δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ανεξάρτητα με αυτά, τα παιδιά ήταν, πάλεψαν πάρα πολύ όλοι όσοι αγωνίστηκαν. Σίγουρα κάναμε κάποια λάθη και άνοιξε το σκορ από την πλευρά του Κεραυνού επιθετικά. Δεν είμαστε στην άμυνα όπως θα έπρεπε. Και πλέον πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Παντελή, τι έχει πάθει, εντάξει. Θα δούμε τώρα. Αυτά όλα γίνα στο παιχνίδι. Θα τα δούμε μετά το παιχνίδι, αύριο. Θα δούμε πώς προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ καλά.